Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην κόκκινη γραμμή αυτή την τελευταία Κυριακή του Νοέμβρη. Σήμερα θα σας συγκινήσουμε, ίσως σας εξοργήσουμε με κάποιο θέμα που θα σας παρουσιάσουμε. Σίγουρα θα σας δείξουμε δύο παιδιά που ίσως θα πρέπει να βάλετε στην καρδιά σας, δύο θαυμάσια παιδιά που κατάφεραν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και μετά θα σας κάνουμε ένα ταξίδι στη Σπιναλόγκα, στο νησί της σιωπή σήμερα, στο νησί των ζωντανών νεκρών πριν από 40 χρόνια. Πρώτο μας θέμα, η περίεργη, μυστική, σκοτεινή οργάνωση του κυρίου Τάκη Αλεξίου με το όνομα Τέσσερις Εποχές. Ένα θέμα που σας το είχαμε πρώτο παρουσιάσει την προηγούμενη Κυριακή. Προχωρήσαμε ακόμη περισσότερο την δημοσιογραφική έρευνα. Και όσο προχωρούσαμε, ένιωθα ότι μπαίνουμε σε ένα λαβύρινθο. Ένα λαβύρινθο που δεν έχει τέλος και ίσως θα πρέπει να καταβάλουμε πολλές προσπάθειες, γιατί ακουμπάει κάπου και θέματα εθνικής ασφάλειας. Η οργάνωση αυτή έχει απασχολήσει έντονα τον τελευταίο καιρό υπηρεσίες της κρατικής ασφάλειας. Και αυτό πραγματικά εμάς μας έχει ευαισθητοποιήσει ιδιαίτερα. Σήμερα πλησιάζουμε δύο από τα κέντρα όπου δρά η οργάνωση Αλεξίου. Το ένα είναι στον Οροπό, το άλλο είναι στην Γλυφάδα. Πριν πόσο καιρό δούλευες στο σπίτι του Αλεξίου? Μερικά χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα, χρονολογία κτλ. Τι ακριβώς είχες παρατηρήσει εκείνη την περίοδο? Είχα παρατηρήσει ότι ο κόσμος συμπεριφερόταν παράξενα εκεί πέρα. Όχι, ήταν περίπου. Ήταν γύρω στα 15 με 16, 17 άτομα. Ηλικίες θυμάσαι? Ηλικίες είχαν 27, 25, 22. Τι έχετε παρατηρήσει για αυτό το σπίτι εσείς που μιλάμε τώρα? Αυτό το σπίτι έχουμε παρατηρήσει εδώ στη γειτονιά όλοι, ότι ακόμη υπάρχει μεγάλη μυστικότητα. Και εκτός αυτού είναι όλη την ημέρα ακατοίκητο και κατά τις 10-11 ώρα το βράδυ έρχονται αυτοκίνητα τα οποία βγάζουν κόσμο και φεύγουν. Έχουν παρατηρήσει, μου έχουν πει και άλλοι πέρα γειτόνες κτλ. 3-4 ώρα το πρωί. Φοβόμαστε, ναι, γιατί εγώ έχω τρία παιδιά. Έχω τρία παιδιά και φοβάμαι. Έχω και εγώ κορίτσια. Βεβαίως φοβάμαι. Έχουμε πραγματικά αποκαλυπτικές μαρτυρίες για το θέμα Αλεξίου. Ένα θέμα που έχω την αίσθηση σαν δημοσιογράφος ότι ίσως μας οδηγεί σε μια μεγάλη αποκάλυψη. Αμέσως μετά θα προχωρήσουμε στον γνωστό απατεώνα Αδαμόπουλο που είχαμε παρουσιάσει στην προηγούμενη μας εκπομπή. Είναι αυτός ο ψευτοφυσικοθεραπευτής που έχει πάρει στο λαιμό του αρκετούς ανθρώπους. Ένας άνθρωπος ο οποίος ακόμη δρά ελεύθερος. Και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Παρά τις καταγγελίες στην προηγούμενη μας εκπομπή, κανείς δεν τον έχει πειράξει εδώ και μια εβδομάδα. Ας θυμηθούμε όμως κάποιες από τις καταγγελίες εκείνες και κυρίως ας δούμε τον κύριο Λεβέντη στο κανάλι 67 που ανέλαβε την προστασία του κυρίου Αδαμόπουλου. Να θυγεί η φερεγγιότητα του καναλιού 67 ότι δήθεν προβάλλουμε έναν απατεώνα που παριστάνει το γιατρό. Αυτός όμως, ο δίθεν απατεών κατά τον κύριο Χαρδαβέλα, έχει εμφανιστεί στην ΕΡΤ1, στην ΕΡΤ2, στο Τελεσίτη, επί σειρά ετών. Επί σειρά ετών, όχι σήμερα. Ή στον τύπο, στον ελεύθερο τύπο. Έχει κάνει τόσες δημοσιεύσεις. Γιατί ανεφέρθη μόνο το κανάλι 67? Το αν κάποιος είναι απατεών, δεν θα το αποφασίζει η εισαγγελική αρχή? Δεν θα το αποφασίζουν τα δικαστήρια, αλλά θα αναγορευτεί ο κύριος Χαρδαβέλας σε εθνικό εισαγγελέα? Εγώ βέβαια δεν έχω καμία φιλοδοξία να γίνει εθνικός εισαγγελέας. Με τον κύριο Λεβέντη θα συμφωνήσω ότι δεν ήταν μόνο το κανάλι 67 και άλλα κανάλια και εφημερίδες παρουσίασαν αυτόν τον απατεώνα με θύματα δυστυχώς εκατοντάδες αφελείς και δυστυχείς ανθρώπους. Αμέσως μετά όμως θα περάσουμε σε κάποιο ρεπορτάζ που πραγματικά έχει ήρωες δύο θαυμάσια παιδιά. Το ένα έσωσε ένα παιδάκι από την Αλβανία. Ο ήρωάς μας είναι μόλις 12 ετών. Το άλλο παιδί είναι λίγο μεγαλύτερο. Ένας έφεδρος αεροπόρος που έσωσε έναν Κούρδο από σφαγή κατά μισή στην Αθήνα από κάποιον Τούρκο που την κυνηγούσε. Ακριβώς πού βρήκες το παιδί? Να, εδώ κάτω. Δείξε μου ακριβώς. Πάμε μέχρι εδώ κάτω. Να, εδώ πέρα. Εδώ. Τα πόδια του που ήταν?
Και πού γιατί ήταν εδώ πέρα. Και ήταν ξαπλωμένος και τώρα το σήκωσα και το πήγασα και πάνω και έπεσε πάλι. Δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Όχι. Και πήγα μετά, φώναξα τον πατέρα μου, ήρθε με το πήραμε, του δώσαμε να φάει. Έφαγε δύο κουταλιές, αλλά δεν μπορούσε μετά. Την ώρα που το έκανες αυτό το πράγμα, συνειδητοποιούσες τι έκανες? Όχι, εκείνη τη στιγμή οφείλω να παραδεχτώ ότι δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Απλά η σκηνή με σόκαρε. Ένας δηλαδή άνθρωπος μέσα στα αίματα και έναν άλλον με το χασαπομάχαιρο για τον κόσμο να βλέπει. Ναι. Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ότι ήταν ώρα αιχμής. Είχαν σχολές υπηρεσίες, ήταν 4 η ώρα ακριβώς, το μεσημέρι. Ναι. Και γύρω στα 100 άτομα βλέπαν την όλη σκηνή. Ένας δεν έκανε να τον βουτήξει. Ενώ εγώ φώναζα, τον κυνηγούσα, με είδε να τον κυνηγούσα. Αυτοί λοιπόν είναι οι δύο μικροί ήρωες της σημερινής μας εκπομπής. Δύο παιδιά που εγώ τουλάχιστον τα έβαλα μέσα στην καρδιά μου. Θα τα χαρούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Και θα κλείσουμε με ένα ταξίδι στη Σπιναλόγκα. Ακούγοντας τον τελευταίο βαρκάρι σε αυτό το νησί των Λεπρών. Μία μαρτυρία. Ντοκουμέντο, θα έλεγα, για μια εποχή που έφυγε. Παράλληλα, όμως, για μια εποχή που σφράγισε την πορεία αυτής της χώρας. Εγώ στην Σπιναλόγκα την ξέρω πέτρα-πέτρα. Μα είχαμε και χρόνια μέσα. Από το 60 μέχρι το 64 έπαιρνα σε τη γυναίκα. Έφυγαν όλοι. Συμπόμουν μοναχός. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να σας τα παρουσιάσουμε στην ολοκληρωμένη τους μορφή και να ξεκινήσουμε με το θέμα Τάκης Αλεξίου, οργάνωση. Τέσσερις εποχές. Έτσι λέγεται. Ένα θέμα που ξεκινήσαμε από την περασμένη Κυριακή. Θα το εγκαταλείπαμε εάν δεν είχε πραγματικά μία αποκαλυπτική, συγκλονιστική, θα έλεγα, εξέλιξη και συνέχεια. Ακόμη δεν έχουμε δώσει απάντηση στο ερώτημα εάν αυτή η οργάνωση είναι απλά μία αίρεση θρησκευτική, εάν είναι μία επικίνδυνη ομάδα ανθρώπων που προσιλητίζει κορίτσια και τα απομακρύνει από τις οικογένειές τους, ή εάν είναι μία οργάνωση που ίσως ακουμπάει κάπου και την εθνική μας ασφάλεια. Το λέω αυτό γιατί αμέσως μετά την προβολή της εκπομπής μας την περασμένη Κυριακή, δηλαδή Δευτέρα πρωί, ήρθε και με συνάντησε ένας αξιωματικός της κρατικής ασφάλειας και μου ζήτησε στοιχεία για τη δραστηριότητα του κυρίου Αλεξίου, λέγοντάς μου ότι οι υπηρεσίες ασφάλειας τον παρακολουθούν εδώ και ένα χρόνο περίπου. Βεβαίως, εμείς δεν δώσαμε στοιχεία στην ασφάλεια, γιατί δεν είναι δική μας η δουλειά αυτή. Όμως προχωρήσαμε ακόμη περισσότερο την δημοσιογραφική μας έρευνα. Πριν σας παρουσιάσουμε τα νέα μας στοιχεία, να θυμηθούμε από πού ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε από τις καταγγελίες δύο μητέρων που είχαν χάσει τα κορίτσια τους μόλις πλησίασαν την οργάνωση του κυρίου Αλεξίου. Ψάξαμε στο ΝΕΟΤ, δεν μπορέσαμε να τον βρούμε. Μα έμαθε όμως ότι ερευνούμε και το παιδί μου άλλαξε ριζικά, σαν να είχε κάνει πλήση εγκεφάλου. Μόλις μας είδε, ήταν μια κολόνα, παγωμένη κολόνα. Κάτι το ανατριχιαστικό. Είπε μάλιστα στον πατέρα της, μην με πλησιάζεις, θα σε πάω στην αστυνομία. Εσείς μιλήσατε με την κόρη σας καθόλου μετά από τότε που έφυγε, τηλεφωνικώς? Έφυγε μετά, όταν έφυγε μετά από ένα μήνα με πήρε τηλέφωνο. Και τι σας είπε? Ότι περνάει καλά, ότι ο δάσκαλός της, ο ψυχολόγος, την ψυχολογεί, ότι είναι καλά και ότι εγώ να μην ανησυχώ και δεν πρόκειται να γυρίσει στο σπίτι πια. Έχω κραθεί πολύ, πώς να σας το... Μου έχει κάνει μεγάλο κακό αυτός ο άνθρωπος. Δεν θέλω να του κάνω κακό, θέλω να σταματήσει όμως. Θα ήθελα να δει μια φορά όλους τους γονείς μαζεμένους και να εξηγήσει, να μας εξηγήσει. Τι έκανε, γιατί το κάνει. Υπάρχουν και άλλοι γονείς που φοβούνται να καταθέσουν στοιχεία. Πώς έχει πάρει αυτές τις κάποιες υποθέσεις από γονείς που έχουν το ίδιο πρόβλημα με εσάς? Έχω ακούσει, είναι και άλλες μητέρες και άλλοι γονείς στη θέση μας, αλλά φοβούνται να κάνουν τίποτα ενέργειες. Δηλαδή πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια τρομοκρατική οργάνωση πίσω από όλη την υπόθεση? Μάλλον, γιατί μας λέει ότι μαμά, αν θα πας πουθενά να πεις σε τίποτα, θα με σκοτώσουν. Ή μπορεί και εσάς, μου λέει. Και έχω άλλα δύο παιδιά και φοβόμαστε. Αυτές οι δύο αποκαλυπτικές καταγγελίες μας κινητοποίησαν, μας ευαισθητοποίησαν και ξεκινήσαμε λοιπόν την δημοσιογραφική μας προσπάθεια να πλησιάσουμε την οργάνωση Αλεξίου. Βρήκαμε ένα σπίτι στο οποίο συγκεντρωνόντουσαν τα μέλη της οργάνωσης κάθε Τετάρτη βράδυ. Το σπίτι αυτό στην Αργυρούπολη το θέσαμε υπό παρακολούθηση, δημοσιογραφική παρακολούθηση, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ας θυμηθούμε εκείνο το βράδυ που είχαμε στηθεί έξω από το σπίτι του κυρίου Αλεξίου στην Αργυρούπολη και βλέπαμε κάποιους να μπαίνουν μέσα σε αυτό. Τετάρτη βράδυ έξω από το μυστηριώδες σπίτι στην Αργυρούπολη όπου θα γίνει η συνάντηση της ομάδας Αλεξίου. Τα μέλη της οργάνωσης φτάνουν στο σπίτι με τα κλειστά παράθυρα. Θα μαζευτούν 15 άτομα, κάθε ηλικίας, γυναίκες και άντρες. Είναι η βραδιά που θα μιληθούν νέα μέλη. Πριν μπουν, βγάζουν όλοι τα παπούτσια τους.
Η εντολή του δάσκαλου Αλεξίου είναι κατηγορηματική. Όλοι ξυπόλοιποι. Γιατί άραγε? Για κάποιους η πόρτα παραμένει ανοιχτή. Δεν χρειάζεται καν να χτυπήσουν το κουδούνι. Μπαίνουν μέσα όπως θα έμπαιναν στο σπίτι τους. Αυτές οι συναντήσεις γίνονται κάθε Τετάρτη βράδυ στην Αργυρούπολη. Σε ένα άλλο απομακρυσμένο σπίτι, στην Αγία Παρασκευή, συναντιούνται άλλο βράδυ τα παλιά μέλη της οργάνωσης και μένουν ώρες εκεί κλεισμένα, με αναμένα κεριά και αναποσβήνοντας τα φώτα. Γιατί άραγε? Τελικά εμφανίζεται και ο κύριος Αλεξίου με την τραγιάσκα του, ακολουθούμενος από την κουστοδία του. Η μυστηριώδης συνάντηση της οργάνωσης Τέσσερις Εποχές αρχίζει. Αυτά σας τα είχαμε παρουσιάσει πριν από μια εβδομάδα ακριβώς τέτοια ώρα, Κυριακή βράδυ, στην κόκκινη γραμμή. Δευτέρα πρωί-πρωί άρχισαν τα τηλέφωνα στο Sky σαν βροχή. Κάποιοι μας παίρνανε για να μας απειλήσουν. Πολλοί μας παίρνανε για να μας δώσουν πληροφορίες. Και μέσα σε όλα αυτά υπήρξε και ένα τηλεφώνημα από την κρατική ασφάλεια που μας είπε ότι να συναντηθούμε με ένα αξιωματικό για να ανταλλάξουμε πληροφορίες. Γιατί άραγε? Γιατί ο κ. Αλεξίου έχει πολλά παραδώσε με τους μουσουλμάνους στη Θράκη. Συχνά πυκνά πηγαίνει εκεί και κουβεντιάζει, λέει, με μουσουλμάνους, προσπαθώντας δήθεν να ενώσει χριστιανούς και μουσουλμάνους σε μια κοινή προσπάθεια. Ποια προσπάθεια άραγε? Παράλληλα, βρήκαμε άνθρωπο του κυρίου Αλεξίου στο γραφείο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, με πρόσβαση σε ορισμένους φακέλους του Υπουργείου Εξωτερικών, πάρα πολύ σημαντικούς. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο κύριος Αλεξίου εμφανίζεται σαν εκπρόσωπος ενός τάγματος, Γεμλελή λέγεται, που προέρχεται από την Ανατολή. Ο κύριος Αλεξίου που πέρασε ένα κομμάτι της ζωής του στην Τουρκία. Αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούν ή φαίνουν μία εικόνα και πολλά ερωτηματικά γύρω από την δραστηριότητα αυτού του ανθρώπου. Εξού και η κινητοποίηση των κρατικών αρχών ασφάλειας. Η δική μας προσπάθεια είναι δημοσιογραφική, δεν είναι αστυνομική, δεν είναι πρακτορική, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Ενδιαφερόμαστε πρώτιστα για να δούμε τι συμβαίνει με αυτή την περίεργη οργάνωση. Εντοπίσαμε δύο ακόμη χώρους όπου συναντιούνται τα μέλη της. Ο ένας είναι στον Οροπό. Ένα μέγαρο που χτίζεται εκεί, συναντήσεις που γίνονται τη νύχτα, μια ατμόσφαιρα που έχει τρομάξει τους κατοίκους του Οροπού. Ξεκινήσαμε λοιπόν και πήγαμε στην Σικάμινο του Οροπού. Λίγο μετά την εμφάνισή μας στον Οροπό και μετά τις πρώτες αναζητήσεις μας για την βίλα Αλεξίου, ένα αυτοκίνητο με τρεις επιβάτες άρχισε να παρακολουθεί κάθε μας κίνηση. Άραγε το δίκτυο είχε μπει σε κινητοποίηση για εκφοβισμό μας ή για να εξακριβώσει ποιες ήταν οι επόμενες κινήσεις μας. Στο αστυνομικό τμήμα Οροπού, όπου απευθυνθήκαμε, γνώριζαν την ύπαρξη περίεργων κινήσεων στη βίλα Αλεξίου και με την συνοδεία ενός περιπολικού ξεκινήσαμε για τη βίλα, όπου πολλοί στη Σικάμινο του Οροπού μας έλεγαν σημεία και τέρατα. Μπήκαμε σε ένα χωματόδρομο με προπορευόμενο το περιπολικό της αστυνομίας Οροπού και διασχίσαμε μια χαράδρα. Το οκτάγωνο κτίριο Αλεξίου βρίσκεται σε μια απομονωμένη θέση μακριά από βλέμματα περίεργων και ενοχλήσεις τρίτων. Χτυπήσαμε όλα τα κουδούνια, αλλά δεν απαντούσε κανείς. Το κτίριο είναι ακόμα υποκατασκευή, αλλά παρόλα αυτά, στα υπόγειά του γίνονται και τώρα πολύ ωραίες συναντήσεις της ομάδας Αλεξίου. Αποτελείται από ένα κεντρικό αίθριο με πολλά μικρά και μεγάλα δωμάτια γύρω από αυτό. Ένα από τα ερωτήματα είναι πώς ένας άνεργος αρχιτέκτονας όπως ο κύριος Αλεξίου δημιούργησε αυτό το κτίριο αξίας δεκάδων εκατομμυρίων. Αλλά βέβαια δεν είναι το μόνο ερώτημα σε αυτή την περίεργη σκοτεινή υπόθεση που ερευνούμε. Εκείνο που σας κάνει μεγαλύτερη εντύπωση και εκείνο που σας κάνει την μεγαλύτερη την εικόνα που σας δημιουργεί αυτή η ιστορία, ποια είναι, μπορείτε να μας πείτε? Η εντύπωση είναι η μυστικότητα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και δεν έχουν επαφή με κανέναν. Εσείς τώρα βλέπετε να πηγαίνει κόσμο μέσα? Αυτοκίνητα περνάνε συνέχεια. Αυτό γίνεται κάθε πότε, έχει κάποια συγκεκριμένη μέρα ή συνέχεια? Όχι, δεν έχει ούτε συγκεκριμένη μέρα ούτε ώρα. Ούτε ώρα. Πάντως είναι ύποπτο πονηρό γιατί δεν έχουν επαφή πρώτα με κανέναν. Δεν πρέπει να μιλήσουν εδώ.